Ήρθε η ώρα, παιδιά, για το καλύτερο πάρκ να διακοσμήσουμε. Με φώναξε αποκλειστικά γι' αυτό. Γιατί δεν θα το ποτίσει κανένας, οπότε καλύτερα να είναι ψεύτικο. Λέγεται Transitional Rustic. Έχουμε θέμα. Οι κουρτίνες πέσανε κοντές. Φτάσαμε στο τέλος. Και καλώς ήρθατε στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτού εδώ του project. Με είδατε να βάφω, με είδατε να βάζω τα πετσαρίες, με είδατε να συναρμολογώ έπιπλα. Οπότε σήμερα ήρθε η ώρα, παιδιά, για το καλύτερο πάρκ να διακοσμήσουμε. Πάμε να βάλουμε κουρτίνες, να στρώσουμε κρεβάτια, να βάλουμε βάζα. Να σας δείξω και τα υπόλοιπα έπιπλα που πήρα από το έπιπλα 1 και να σας θυμίσω και τον κωδικό για δωρεάν μεταφορικά στο έπιπλα1.gr. Με τον κωδικό λοιπόν Marilia's Choice, δωρεάν μεταφορικά σε όλη την υπηρετική Ελλάδα. Τσεκάρετε και το κουτί πληροφοριών για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Μην αργώ όμως. Πάμε να αρχίσουμε. Το στυλ που μου αρέσει και έχω επιλέξει για αυτό εδώ το χώρο λέγεται Transitional Rustic. Δεν ξέρω αν με ακούνε οι διακοσμητές, αλλά για μένα το Transitional Rustic είναι έτσι με ξύλα, λίγο πιο βαριά έπιπλα γιατί είναι ξύλινα, αλλά όλο να είναι αέρινο. Να είναι αέρινο για να ταιριάζει και σε μια εξοχική κατοικία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την κρεβατοκάμαρα. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό το στυλ σε μια μικρή κρεβατοκάμαρα? Με τα χρώματα. Θέλουμε πολύ λευκό και γενικότερα νουντ αποχρώσεις. Και όχι πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή σκεφτείτε αν αυτό εδώ το πάπλωμα αντί για λευκό ήταν εμπριμέ. Βέβαια η μαμά μου έχει από κάτω εμπριμέ πάπλωμα που διαφανίζει από την παπλωματοθήκη, αλλά θα το φτιάξουμε. Άλλαξε και το κουρτινόξυλο, βάλαμε την κουρτίνα, η κουρτίνα λευκή, να διαφανίζει, να μπορείς να αισθάνεσαι έξω ότι έχεις χώρο, ότι έχεις περιθώριο μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Θυμηθείτε λίγο όμως αυτό το σημείο πώς ήταν το δωμάτιο πριν. Βάζοντας λοιπόν πολύ λευκό και την ταπετσαρία από ThinkArt, έγινε όλο πιο αέρινο, πιο φωτεινό, φαίνεται έτσι λίγο πιο ευρύχωρο. Μία διευκρίνηση εδώ, όπου βλέπετε τέτοιο τοίχο και δεν έχω φτιάξει, θα έρθει μάστορας που το έχει με τις υγρασίες να τα φτιάξει όλα αφού του φύγω εγώ. Επέλεξα να βάλω μόνο την ταπετσαρία σαν focal point του δωματίου, σαν κεντρικό σημείο. Δεν επέλεξα να βάλω τίποτα στον τοίχο από διακόσμηση γιατί θεώρησα ότι θα κάνει πολύ βαρύ εδώ μέσα. Και ακόμα και το φωτιστικό που επέλεξα ήθελα να είναι μικρό και διακριτικό για να μην πιάνει πάρα πολύ χώρο και μπουκώνει το δωμάτιο. Πάμε λοιπόν να σκεπάσουμε λίγο το εμπριμέ της μαμάς μου. Θα βάλω στο μισό του κρεβατιού μια κουβέρτα, πάλι σε nude αποχρώσεις, αλλά έχει ωραίο σχέδιο που πάει με την ταπετσαρία. Και θα δώσουμε λίγο χρώμα με τα μαξιλάρια. Γενικότερα το κίτρινο μου αρέσει πάρα πολύ σε κρεβατοκάμαρα. Έβαλα και ένα minimal φωτιστικό, να μην βγαίνει και αυτό πάρα πολύ όγκο. Και να σας δείξω λίγο και το κομμωδίνο που επέλεξα, που έχει έτσι ξύλο, αλλά και το λευκό, για να δένουμε το vibe, καταλαβαίνετε. Σε αυτή εδώ την πλευρά θα κρεμάσω έναν καθρέφτη. Θέλω να δώσω ύψος, γι' αυτό επέλεξα αυτόν εδώ. Επειδή τον χώρο δεν τον έχω φορτώσει, για να δώσω λίγο ύψος, πήρα αυτόν εδώ. Αν ήταν μόνο αυτό, χωρίς αυτό, χωρίς το λουράκι του, νομίζω ότι ο τοίχος θα φαίνονταν πάρα πολύ κενός. Εδώ θα βάλω δύο κυροπήγια. Τελικά βρήκα και κεριά και τα πέταξα τα άλλα που είχα πάψει. Εδώ θα βάλω μία μπιζουκιέρα. Αυτό εδώ. Και λίγα αποξηραμένα. Όλα απλά και έρινα. Να σας το δείξω και τι όμορφο που φαίνεται από εδώ. Πολύ μου αρέσει έτσι όλο αυτό. Θέλω διακοπές. Αυτό μου θυμίζει. Παιδιά, είναι έτοιμο. Οπότε πάμε στο επόμενο.
Πάμε τώρα στην κουζίνα, η οποία, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Βγήκε πάρα πολύ ωραία, για τα δικά μου γούστα τουλάχιστον. Τελείως διαφορετικό vibe, πάρα πολύ μπόχο εδώ πέρα και τρελαίνομαι. Έχω ήδη βάλει πάνω ένα δίσκο με δύο ποτηράκια για να πίνει ο καλεσμένος. Και από εδώ έχω βάλει δύο καλάθια, στα οποία συνήθως, ξέρετε, βάζω όταν έρχεται κάποιος αντικουνουπικό, αφρόλουτρο, ξέρετε, τα απαραίτητα. Σε αυτή την κουζίνα, λοιπόν, δεν πάει ένα φυτό εδώ πάνω, έστω και ψεύτικο, γιατί δεν θα το ποτίζει κανένας, οπότε καλύτερα να είναι ψεύτικο. Έτοιμο και αυτό, να σας κάνω ένα overview από πάνω μέχρι κάτω. Αχ, παιδιά, τι όμορφο που φαίνεται! Και εδώ από αυτή την πλευρά που είναι το τραπεζάκι έβαλα απλά ένα καλάθι για φρούτα και τον καθρέφτη εδώ που είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις μόλις μπαίνεις μέσα στο χώρο. Να σας το δείξω και από πιο μακριά. Εδώ και εδώ. Πάμε τώρα και στο σαλόνι. Να σας δείξω αυτά που δεν είδατε. Δεν είδατε τον καναπέ, ο οποίος και αυτός είναι από επιπλάνα. Έχω τον ίδιο ακριβώς στο γραφείο μου. Είναι ακριβώς ο ίδιος καναπές και τον ξαναπήραμε εδώ γιατί, παιδιά, είναι ο πιο βολικός καναπές ever. Ειδικά για καλεσμένο. Έχει και αποθηκευτικό χώρο. Και όποιος έχει κοιμηθεί πάνω μου έχει πει τα καλύτερα. Οπότε έπρεπε να έρθει και εδώ. Πάλι σε γκρι τον πήρα, γιατί καταλαβαίνετε και το πάτωμα. Και δεν σας έδειξα και τον μπουφέ. Ο οποίος, παιδιά, είναι ακριβώς το vibe που ήθελα να βγάλω. Ρουστίκ, αλλά έτσι λίγο πιο χωριάτικο, λίγο πιο καλοκαιρινό. Είναι ακριβώς το γούστο μου. Το είχε και σε άλλο μέγεθος, σε πιο ψηλό νομίζω ή σε πιο κοντό. Δεν θυμάμαι. Αλλά αυτός ήρθε τέλεια με την τηλεόραση. Βάλαμε και τηλεόραση, επιτέλους το βλέπουμε και εδώ πέρα. Δεν θα εξαρτιόμαστε από την τηλεόραση των γονιών μας. Έχω βάλει κάποια βιβλία που είχε η μαμά μου πριν στη βιβλιοθήκη. Και είναι έτοιμος. Πάμε τώρα για τις κουρτίνες. Για τις κουρτίνες. Με φώναξε αποκλειστικά γι' αυτό. Είναι η καλύτερη στο να βάζω κουρτίνες. Θέλω λίγη βοήθεια με τις κουρτίνες, οπότε γεια σας. Είσαι δικός. Μάστερας. Έχουμε θέμα. Οι κουρτίνες πέσανε κοντές. Και εγώ πίστευα ότι θα πέσουν και μακριές. Είναι για στενοχωριό. Οκ. Τα παράθυρα των γιγάντων. Πω πω. Έτσι ήταν και προηγούμενο. Παιδιά, την ξέρετε την κατάρα μου με τις κουρτίνες. Ποτέ δεν θα τις πετύχω. Δεν πειράζει, τις αφήνουμε έτσι. Μόλις κλείσω το βίντεο όμως, θα βγάλω το κουρτινόξυλα και θα τα κατεβάσω πιο κάτω γιατί δεν μπορώ να τις βλέπω. Ωστόσο, μπήκαν. Και από εδώ. Πολύ ωραίες, κοντές. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε εδώ μέσα είναι να κρεμάσουμε τα κάδρα μας. Παρακαλώ το βοηθό σκηνογράφο να μου περάσει τα κάδρα από την ThinkArt. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία και καλοκαιρινά, έτσι όπως τα ήθελα. Βέβαια, έξω ο καιρός είναι χάλια αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει.
τελευταίος χώρος που θα φτιάξουμε είναι ο διάδρομος. Είδατε απέναντι εκεί μπήκε ο καθρέφτης στο τραπέζι. Και το έπιπλο που έφτιαξα ήρθε εδώ μαζί με τον καθρέφτη από πάνω. Απέναντι κρέμασα πολύ λιτάκια πέριτα ένα quote που γράφει «Everything is fine when there is sunshine». Και εδώ θα βάλουμε... Παιδιά, τέλος! Φτάσαμε στο τέλος! Μπαίνουμε λοιπόν από εδώ και εδώ έχουμε το έπιπλο αυτό εδώ, όπου το γαλάζιο είναι προπομπός αυτού που θα ακολουθήσει, γιατί εδώ πέρα βλέπετε ότι κύριο χρώμα έχω βάλει το μπλε. Βλέπετε τι ωραία που έδεσαν όλα. Καμία σχέση με το ότι ήταν πριν. Τρελαίνομαι. Και γενικότερα τα γαλάζια, τα μπλε, τα γκρι αυτά ταιριάζουν πάρα πολύ. Και εδώ κότσαρα και τα πάμπας, εννοείται. Αυτή τη γωνία προτίμησα να την αφήσω τελείως κενή, γιατί πραγματικά θα μπουκώνει πάρα πολύ μετά. Το μόνο που με χαλά και το ξέρετε μέσα σε αυτό το δωμάτιο είναι οι κουρτίνες που είναι κοντές. Αλλά θα τα κατεβάσω τα κουρτινόξυλα. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά από εδώ. Προχωράμε ευθεία. Εδώ είναι το μπάνιο. Εδώ είναι η κουζίνα. Τη χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να ξέρετε, είναι η αγαπημένη μου. Και στρίβουμε και πάμε στο δωμάτιο. Λοιπόν, εμένα το πάτωμα με χαλάει πάρα πολύ. Αλλά βλέποντας το αδερφή μου, λέει: ξέρεις κάτι. Φαίνεται λες και είναι σε νησί. Μέσα στο χάλι του ταιριάζει. Προσπερνάμε λοιπόν το πάτωμα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Και χαρούμενα. Και τι ωραίο ξύπνημα θα γίνεται σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Κάπου εδώ λοιπόν σταματάμε την ξενάγηση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε πολλές ιδέες. Αν κάνετε κάτι από όλα αυτά, στείλτε το μου στο Instagram, Marilla's Choice, ξέρετε. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την αλλαγή. Και πρώτον και κύριον, γιατί την έκανα μόνη μου. Απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω ένα σπίτι άνω κάτω, να το φέρω βόλτα και να το αλλάξω. Γενικότερα, στο τέλος κάθε τέτοιο βίντεο νιώθω πάρα πολύ γεμάτη με όλη αυτή τη δημιουργία, οπότε πραγματικά ελπίζω να σας το πέρασα και να περάσετε και εσείς ευχάριστα μαζί μου. Τσεκάρετε το κουτί πληροφοριών για τα πάντα. Ό,τι έχω βάλει μέσα σε αυτό το σπίτι θα σας το γράψω από κάτω. Περιμένω να μου πείτε τι άλλο θα θέλατε να με δείτε να αλλάζω. Γράψτε μου από κάτω, θα τα πούμε σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!